Καταρχήν είναι συγκλονιστικό και αυτό το γεγονός που δεν είναι το πρώτο, αλλά σταματήσουμε εδώ. Πραγματικά άκουγα πριν μπω μέσα όλες τις πληροφορίες αυτές και συγκλονίστηκα. Τι να πούμε, Λευτέρη, πραγματικά αναρωτιέμαι. Είναι τα γεγονότα, δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε το ένα γεγονός που διαδέχεται το άλλο. Ενδεχομένως να είχαμε, και συγγνώμη μου που σε διακόπτω, μία ακόμα νεκρή εκτός από τα 4 άτομα τα οποία αναφέρουμε, τα 3 ανήλικα και την σύζυγο του 78χρονου. Τι θα γινόταν σε περίπτωση τελικά που πραγματοποιούνταν η συνάντηση του φερόμενου ως δολοφόνου με την ενδιαστάση σύζυγό του? Καταρχήν αυτός πήγε εκεί και κρατούσε όπλο. Άρα ήταν έτοιμος για όλα από την αρχή. Πήγε εκεί προφανώς για να ζητήσει κάτι από την πρώην σύζυγο, την διαστάση σύζυγο. Αυτό που θα ζητούσε δεν θα ήταν ευχάριστο. Ένας άνθρωπος προσπάθησε να προστατεύσει αυτή την κατάσταση, μια ολόκληρη οικογένεια. Και βέβαια είχαμε νεκρούς, νεκρό και θα είχαμε και περισσότερα. Όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι κάποιος αποφάσισε, πήρε ένα όπλο, αφού είχε πιει, και πήγε να βρει την ενδιαστάση σύζυγό του. Δηλαδή μία γυναίκα που ό,τι και να της είχε συμβεί στο σπίτι της, είχε πάρει τις αποφάσεις της μέσα στο φόβο της, μέσα στο... σε μία γκαρσονιέρα ζούσε η γυναίκα με τα ανήλικα παιδιά της. Έτσι. Η οποία ενώ έκανε αυτό που θα έπρεπε, δηλαδή πήρε τα παιδιά της και έφυγε από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, παρόλα αυτά δεν σώθηκε. Υπάρχει σωτηρία σε αυτές τις περιπτώσεις όμως? Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις όταν έχεις έναν άνθρωπο, ο άντρας του σπιτιού και όπως λένε και οι πληροφορίες, μάλιστα ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Δεν ξέρω εάν τελικά υπάρχει σωτηρία για κάποιες γυναίκες που τραβούν το δικό τους γολγοθά μέσα από το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει σωτηρία. Το θέμα είναι αν γίνονται οι σωστές κινήσεις, τα σωστά βήματα και γι' αυτό είμαστε εδώ και τα λέμε και τα ξαναλέμε και όλο γίνεται μία αφορμή για να πούμε και κάτι περισσότερο. Καταρχήν. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν είχε γίνει καταγγελία, αν η γυναίκα αυτή είχε κακοποιηθεί από αυτόν. Προφανώς ναι, αλλά δεν το ξέρουμε. Αν είχε καταγγελθεί. Το ρεπορτάζ τρέχει ενδεχομένως να έρθουν και περισσότερες πληροφορίες. Αν είχε καταγγελθεί αυτό στην αστυνομία. Ναι. Αν είχαν πάρθει νομικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή εναντίον των μπορεί να την πλησιάσει. Αν είχαν συμβεί κάποια βήματα που θα έπρεπε να είχαν συμβεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δύσκολα φεύγει και δύσκολα φαντάζεται ότι ενώ έχει φύγει, μπορεί να τη βρει το κακό. Επίσης, δύσκολα και εκεί του ανθρώπου, του δράστη και οποιοδήποτε του περιβάλλοντος γενικά, μπορούν να φανταστούν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δρούν κάτω από φυσικές και φυσιολογικές συμπεριφορές. Δεν είναι, παιδιά, φυσιολογικό κάποιος να πάρει ένα πιστόλι και να πάει να σκοτώσει την ενδιαστάση σύζυγό του. Είναι συγκλονιστικό, γιατί όση ώρα μιλάς, σκέφτομαι ταυτόχρονα το γεγονός και το εξής, ότι στην προκειμένη περίπτωση της ανθρωποκτονίας ή του περιστατικού που έλαβε χώρα στις μοίρες, έχουμε αφενός έναν 78χρονο προστάτη κατά κάποιο τρόπο της ενδιαστάσης συζύγου του φερόμενου ως δολοφόνου. Κρατάμε αυτό, γιατί αυτό έχει μαθευτεί, αυτό έχει γίνει γνωστό μέσα από το ρεπορτάζ. Του έλεγε τι την ψάχνεις, τι τη θέλεις. Προφανώς γνώριζε ο άνθρωπος τις καταστάσεις που λάβαν χώρα μέσα στο σπίτι με τις καταστάσεις βίας. Και αφετέρου έχουμε και τον ηρωισμό ενός 17χρονου που έσωσε τελικά την ίδια του τη γιαγιά. Από βέβαια σκάλια, να το πούμε έτσι, απλά. Έτσι είναι. Τώρα, το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δράστης έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος και οδηγήθηκε στο σημείο στο οποίο βρισκόταν πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στο σπίτι του, και κοιμήθηκε ανενόχλητος, χωρίς να μην συμβαίνει τίποτα, αγκαλιά με το όπλο του, έως ότου συλληφθεί, λέει κάτι? Δεν λέει. Δεν λέει, Λευτέρη, ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα έχει κάποια ψυχική δυσκολία. Δεν θα μπω σε διαδικασία τώρα να πω τι δυσκολία έχει, τι διαταραχή μπορεί να έχει μέσα εισαγωγικά, γιατί είναι παρακινδυνευμένο, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία αυτά. Όμως δείχνει σίγουρα ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει ενοχές, που δεν έχει καμία συνείδηση του τι είχε πράξει. Δείχνει ότι ήταν αποφασισμένος για κάποια πράγματα, δεν πήγε εκεί έτσι. Αυτό δείχνει και εκ του αποτελέσματος και ότι 78, ο άνθρωπος που έπεσε νεκρός προστάτευσε την οικογένεια, σήμαινε ότι κάτι ήξερε και γι' αυτό βγήκε να προστατεύσει μια γυναίκα με ανήλικα παιδιά. Δείχνει ένα προφίλ ενός ανθρώπου που θεωρεί ότι μπορεί να μην υπόκειται σε νόμους, σε κανόνες, ότι είναι πάνω από οποιονδήποτε νόμο, γίνεται ο ίδιος ο νόμος, ότι η γυναίκα είναι χτήμα του, είναι κυρίαρχος δηλαδή απέναντι την καταχτά.
πώς τόλμησε να φύγει από εκείνον. Άρα εγώ θα κάνω το οτιδήποτε με οποιοδήποτε κόστος. Και όλα αυτά, ξέρεις, τα βάζουμε, είχε μεθύσει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Γενικά. Γενικά. Ζήλευε, αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να βλέπουμε τη συμπτωματολογία και τις πράξεις, τις μικρές και μετά μεγαλύτερες και αθρηστικά τις πράξεις και να παίρνουμε τα μέτρα μας πιο γρήγορα. Αυτό έλεγα και πριν σε κάτι μικρά κορίτσια, 20-22 χρονών, και τους έλεγα όταν βλέπετε το παραμικρό, κάποιος σας φέρεται, έχετε μία σχέση και σας φέρεται άσχημα. Τι άσχημα? Θα σας πει ότι είστε χαζοί, ηλίθια, θα σας βρίσει, θα πέσει το πρώτο χαστούκι. Δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Φεύγουμε δηλαδή την ώρα που πρέπει. Γιατί το αθρηστικό και τα χρόνια, ήταν μεγάλοι άνθρωποι, άκουσα ότι ήταν 50 χρονών άνθρωπος αυτός. Έτσι. Αυτό δημιουργεί μία συνθήκη που δεν αλλάζει μετά εύκολα. Και προσπάθησε όμως η συγκεκριμένη γυναίκα, θα πει κάποιος τηλεθεατής που μας βλέπει, να απομακρυνθεί από αυτή τη συνθήκη, παίρνοντας ενδεχομένως τα παιδιά, αλλάζοντας σπίτι, γιατί άκουσα την Κυριακή στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα να λέει αυτό. Εγώ πήρα τα μέτρα μου. Ήταν και τυχερή βέβαια, γιατί δεν συναντήθηκαν ποτέ. Έτσι. Αναρωτιέται κανείς τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ίσως να υπάρχουν και πιο δραστικά μέτρα καμιά φορά. Ίσως. Χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Και η αστυνομία να κινηθεί, είχαν γίνει καταγγελίες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος? Τι προηγούμενο είχε στη ζωή του? Δηλαδή ξαφνικά πήρε ένα όπλο και έκανε αυτό? Ήταν η πρώτη φορά που ήταν βίαιος? Τι είχε συμβεί? Δηλαδή ξαφνικά, αυτό το ξαφνικά δεν είναι τόσο ξαφνικά. Εμείς το βλέπουμε ξαφνικά. Όμως αν το δούμε, αυτό αραχνοεί, φαίνεται πολλά χρόνια πίσω για να δούμε ένα τέτοιο γεγονός. Και επίσης εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Η κοινωνία, αυτή η οικογένεια που είχε υπερασπιστεί αυτή την κοπέλα με τα παιδιά της, η κοινωνία λέει, εγώ όταν θα ακούσω κάτι, μια κραυγή, θα ακούσω ένα βιοπραγούν απέναντι σε μια γυναίκα, σε ένα παιδί, εγώ θα ανακατευτώ? Εγώ θα πρέπει να προστατεύσω τη δική μου οικογένεια? Βλέποντας αυτό δηλαδή, ο καθένας αναρωτιέται, πρέπει να μείνει στο μικροκοσμό του ή να επέμβει? Να επέμβει σαφέστατα. Αλλά χρειάζεται όμως και προφύλαξη, το πώς τελικά προστατεύουμε. Δηλαδή, ο εγγονός ήταν έξυπνος. Σκέφτηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν πρόλαβε τον παππού. Ο παππούς βγήκε πιο άνετα προς τα έξω. Ως μεγαλύτερος, ως μεγαλύτερος πιο έμπειρος, και να προστατεύσει να αντιμετωπίσει, και βέβαια, να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Αυτό το προφίλ του δράστη ή το προφίλ της περίπτωσης που συγκυριακά συζητάμε αυτή τη στιγμή, σου θυμίζει κάτι? Τι εννοώ με αυτό? Έχει να κάνει κυρίως με το προφίλ καταστάσεων που δημιουργούνται στην ενδοχώρα του νησιού, περιφερειακά, ή έχει να κάνει? Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ενδοχώρα. Γιατί συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι στο χωριό οι καταστάσεις είναι πιο δύσκολες. Δύσκολα κάποια γυναίκα που κακοποιείται βία θα μιλήσει, όπως επίσης και η ίδια η κοινωνία. Ισχύει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Δεν θέλω να το βάλουμε ότι είναι στην ενδοχώρα ή στη μη ενδοχώρα. Έχει να κάνει πιο πολύ με το προφίλ των αντρών, των αρσενικών, των τοξικών αρσενικών που λέμε εμείς, που έχουν μάθει σε μία κουλτούρα να είναι το κυριαρχικό και ηγεμονικό αρσενικό, που η γυναίκα και τα παιδιά είναι χτήμα τους. Μάλιστα. Και αν πρέπει κάτι να κάνουμε, Λευτέρη, είναι η πρόληψη απέναντι σε αυτό. Και πώς? Με το να αναθρέψουμε διαφορετικά τα αγόρια μας, εμείς οι μανάδες.